Έλα, τρίτη και φαρμακερή να τελειώνουμε. 3, 2, 1, πάμε. Αμάν πια, δεν θα τα αντέξω. Δεν θα τα αντέξω άλλο. Είμαι Χριστίνα. Και είμαι Γκόλτι και είμαστε η Νόγκο Σκουάντ. Λοιπόν, να σας πω κάτι. 20 του μήνα έχουμε πανσέλινο και πάλι τα ηλεκτρονικά μας δεν θέλουν να δουλέψουν. Είναι, βλέπετε ότι εδώ πέρα ο καφές έχει ρίξει και φεύγει. Είναι η τρίτη φορά που γυρνάμε το επεισόδιο, εντάξει. Το ίδιο excitement δεν θα μπορέσει να ξαναυπάρξει, οκ. Okay. Θέλω να ενέργεια εδώ πέρα θετική. Άμα σταματήσει αυτό... We are done. Δεν θα έχουμε επεισόδιο, να ξέρετε. Fingers crossed, παιδιά, να πάνε όλα καλά και ότι μας ακούτε αυτή τη στιγμή και ότι θα είναι το επεισόδιο που όντως θα μας ακούσετε. Ναι. Θα φέρω τα μικροφωνάκια από μέσα. Αλλιώς πραγματικά, ναι, θα δούμε πώς θα γίνει, λοιπόν. Θα να ορλιάζουμε. Και όχι τίποτα άλλο. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε αυτή τη φορά. Και λέγαμε και πάρα πολλά τόση ώρα. Δηλαδή, αν κάποιος φανταστεί ότι έχουμε κάνει το επεισόδιο δύο φορές ήδη. Πραγματικά. Μιλάμε μία ώρα έτσι. Μιλάμε. Καλά, όχι ότι δεν το έχουμε κιόλας. Καλά, ναι. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε και λίγο. Ναι, το έχουμε. Να θες να πενέψεις τα μουσια σου και να μην μπορείς. Ναι, λαντεύεις. Να πούμε ότι θα ξεκινήσουμε αυτό το επεισόδιο με την ανακοίνωση που αφορά εδώ τα δικά μας τα δεδομένα. Και έχει να κάνει με το K-Pop World Festival, το οποίο δεν θα πραγματοποιηθεί φέτος και γενικά, δεν είναι μόνο για εδώ Ελλάδα πραγματικά. Αφορά και γενικά όλες τις χώρες και το event ως event. Yes. Απλά μην περιμένω ότι θα βγει official ανακοίνωση από KBS. Το KBS ποτέ δεν βγάζει ανακοινώσεις. Ναι. Publicly τα στέλνει όλα μέσω της πρεσβείας. Πραγματικά όλο αυτό που γινόταν τόσα χρόνια γινόταν κάτω από το KBS... σαν μια προώθηση για το Χάλιου. Προώθηση πλέον να υπάρξει για το Χάλιου. Προώθηση, πραγματικά. Αν κάτσει κάποιος και σκεφτεί ότι το μεγαλύτερο girl group αυτή τη στιγμή στον κόσμο είναι η Blackpink. Το μεγαλύτερο girl group στον κόσμο αυτή τη στιγμή είναι η BTS. Υπάρχουν Korean movies τα οποία έχουν γίνει viral ή έχουν γίνει για Oscars ή σειρές όπως το Squid Game. Οι ηθοποιοί που έχουν πάρει Oscar ή είναι nominated. Πραγματικά δηλαδή, παντού. Πόσο να μεγαλώσει είναι το Χάλιου, όλα αυτά. Άλλο. Να πούμε ότι μπορεί να. Η κάθε χώρα, βέβαια, παρόλα αυτά, από μόνη της μπορεί να διοργανώσει κάποιο event με τη δική τους πρεσβεία οτιδήποτε. Εμείς υπάρχει μια επικοινωνία με τη δική μας πρεσβεία εδώ πέρα για να υπάρξει κάποιο event στην πορεία. Δηλαδή, δεν μας χάνετε, δεν είναι ότι θα εξαφανιστούμε. Ακριβώς. Σαν K-Wave, ας πούμε. Το K-Wave παραμένει κανονικότατα και. Ναι, είμαστε λίγο σαν τις κατσαρίδες, θα το πω. Ό,τι και να γίνει δεν πρόκειται να ξαφανιστούμε. Δεν θα πάρουμε σύνταξη από όλο αυτό. Ακριβώς. Όχι, είμαστε εδώ πέρα, παραμένουμε και υπάρχουν στα σκαριά διάφορα έτσι, πραγματάκια για το πώς μπορούμε να επιστρέψουμε λοιπόν δυναμικά και το τι μπορούμε να δώσουμε στο κοινό που θέλει να δει και να υπάρχει και να κάτι. Ναι, ρε, τη δική μας πρόθεση. Με την κορεάτικη κουλτούρα, βεβαίως. Mm. Οπότε ναι, παρακαλώ να κοιτάτε τα social media και για το K-Wave Greece και για το Nook βέβαια γιατί προωθούμε οτιδήποτε βλέπουμε. Yes. Όπως επίσης θα προωθήσουμε και θα βάλουμε έτσι να δείτε κάποια events που θα γίνουν τώρα και κοντά. Εδώ πέρα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Βεβαίως, οπότε εδώ θα τα δείτε όλα. Αυτό λέει είναι και το βίντεο. Αυτό ναι, είναι και το βίντεο. Εγώ... Αυτό είναι και το βίντεο. Για όσους μας ακούνε εγώ κάθομαι εδώ και κάνω διάφορα εδώ πέρα στην τρελή. Οπότε ναι, αυτά λοιπόν για την ώρα. Έχεις πάρει YouTuber, μ' αρέσει. Ναι, τόσο πάρα πολύ. Τώρα δεν ξέρεις ότι υπάρχει και κενό εδώ πέρα. Ναι. Λες κάπου εδώ θα μπει. Κάπου εδώ θα είναι. Αυτά λοιπόν για τα δικά μας περί Ελλάδος. Να πάμε τώρα προς Αμερική, στο μεγαλύτερο event παγκόσμια, το Coachella. Το φεστιβάλ, το Coachella, που κάνανε headline. Η Blackpink, η Black to the Pink και έγινε χαμούλη. Όχι αν είναι δυναμική επιστροφή. Γιατί φύγανε. Από εκεί που πήγανε για πρώτη χρονιά το 2019 στο Coachella με ένα μικρό stage. Ναι, έτσι, με μικρό. Μικρούλι, κάτι εκατομμύρια δεν είναι κάτι. Ναι, με ένα μικρό performance. Ξαφνικά τις βλέπουμε φέτος headliners με Blackpink stages, solo stages. Να κάνουν πολύ ωραίο έτσι μια αναφορά στο traditional elements, είτε με το performance, με τα stages, με τα outfits, Remix, ναι. Με το ending speech που ήταν στα κορεάτικα. Ξεκίνησε η Coachella με αγγλικά, αλλά το τελειώσανε κυριολεκτικά. Πολύ ωραία. Blackpink! Έτσι, φοβερές πραγματικά. Το shade το ίδιο. Όχι. Βασικά είναι sample shade. Γενικά πιστεύω ότι οι Blackpink πήγανε στην Coachella και ήταν σε φάση θα σας... Αυτό.
Ήταν Thug Life και τέσσερις φορούσαν τα γυαλιά. Φοβερές, παιδιά, φοβερές. Όπου να πούμε εδώ σε αυτό το σημείο ότι ανακοινώθηκαν και encore stages για τον Αύγουστο στην Αμερική, σε τέσσερις πόλεις. Πραγματικά δείχνει τη δύναμη που έχουν. Τον κόσμο που θέλει να τις δειλάει. Οι οποίες, μπράβο, τώρα που το ανέφερες, σε κάποια από αυτά τα venues που είναι με 50.000 κόσμο, είχε σπάσει το world record η Taylor Swift σαν την πρώτη female artist που έκανε sold out εκεί πέρα συναυλία και τώρα η Blackpink είναι το πρώτο female group του κόσμου το οποίο πάει εκεί και κλείνει και είναι sold out. Αλλά άμα είναι να ξεκινήσουμε να λέμε για ρεκόρ που σπάνε, θα σε πάω στο YouTube, γιατί ενώ μεν ξέραμε ότι είναι το group με τα περισσότερα subscribers το channel το δικό του, το Blackpink, τώρα πλέον είναι και το channel με τα περισσότερα views γενικά στο κανάλι τους. Έχουν ξεπεράσει νομίζω τα 30 δισεκατομμύρια views και με όλα τα βίντεο που έχουν βγάλει σαν σύνολο. Γεια σας! Δηλαδή πέρασαν τον Justin Bieber, αν δεν κάνω λάθος. Ο Bieber τι να κάνει τώρα, κάπου κάθεται και κλαίει, ξέρω. Να πούμε τώρα το ότι στο Coachella παρευρέθηκε κόσμος και όταν λέμε κόσμος... Κόσμος και κοσμάκης. Μιλάμε για 125 εκατομμύρια και... Μόνο εμείς είπαμε. Αυτό, πραγματικά. Και δεν πάμε στο live streaming, εκεί πέρα πάμε για 250 εκατομμύρια και... Πάλι καλά, δεν είχαμε lagging και τέτοια, κυλούσε μια χαρά. Μιλάμε από Coachella, δηλαδή πόσα προβλήματα να υπάρχουν. Καλά. Ναι. Δείξαν εκεί πέρα για να έχουν normal scene. You never know though. Αλλά όχι, πάρα πολύ ωραία τα stages. Είχαμε και τη Ροζέ να κάνει έτσι μια μικρή αναφορά shade. Με τον δικό της τρόπο. Το shade, το ίδιο το shade που έκανε solo στον The Ground. Και οι στίχοι λένε I got my... όχι. I worked my whole life just to get right. Και το έκανε remix και βάλε just to get high. Γιατί έχει βγει το rumor ότι παίρνει drugs. Ότι ναι, κάνει drugs, ότι είναι σε dating με τον Kang Dong-won, ο οποίος ήταν παλιά, ήταν ηθοποιός να πούμε για όσους δεν ξέρουν και ήταν κάτω από τη YG, αλλά πριν κάποιους μήνες έφυγε, πήγε, δεν πλέπε, έφυγε, ναι. Τώρα ή απλά πήγε σε άλλη. Νομίζω έφυγε γενικότερα, I'm not καλά sure. Έκανα. Αλλά γενικά υπήρχαν αυτά τα... καλά έκανα. Καλά γενικά η Ροζέ είχε πολλά πολλά rumors και με το dating και με τα drugs, οπότε με το δικό της τρόπο λοιπόν... Μας την είπε. Ναι. Καλά έκανε. Εντάξει. Να πω εγώ βέβαια το δικό μου, το οποίο με... Μπορώ να πω ότι με πείραξε. Απλά ήμουν λίγο... Τι. Είναι δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι και οι τέσσερις έχουν διαφορετικά deals με fashion brands. Σωστά. Με fashion houses. Ναι. Κάθε μία ναι. Καμία από αυτές δεν φόρεσε fashion house. Δηλαδή δεν είδαμε Chanel, Jessie. Τζένι. Δεν είδαμε Σανέλ Τζένι, δεν είδαμε Σελίν Λίσα, δεν είδαμε Ντιόρ Τζισού, δεν είδαμε και YSL Γοζέ. Φορούσανε άλλους. Μας προβληματίζει, γιατί τι συνεργασία, δηλαδή τι υπάρχουν πίσω στα contracts που κατάφεραν σε αυτό το stage. Υποτίθεται τους κυνηγάνε από πίσω ότι θα φοράτε μόνο αυτά σε σπέσια stage. Και λες τώρα, σε περίμενε. Όπως επίσης ότι θα μπορούσαν πάρα πολύ ωραία. Δίνω εγώ μια ιδέα τώρα. Να είχαν βάλει Korean designers. Α, να τιμήσουν ίσως κάποιους καλύτερους. Ναι, το designers. Κάνεις όλο μαζί. Δηλαδή, artists. Μου βάζεις τα remix σου, μου βάζεις Korean traditional music. Ναι. Το κάνεις όλο το live PG-13, το οποίο έφυγε από το παράθυρο αυτή η ιδέα. με όλα τα stages. Ναι. Μόνο η της Jisoo ήταν PG-13. Εντάξει, ναι, οκ. Okay, λογικό. Το κομμάτι και όλο το solo ήταν λίγο. Ναι, αλλά δεν ξέρω εγώ, θα ήθελα λίγο έναν Korean designer, έτσι, για το γαμότο. Καλά, γιατί έχουν φοβερούς κιόλας, είναι πολύ μπροστά να πούμε στο οτιδήποτε έχει να κάνει με fashion η Κορέα. Ναι. Κάθαρα. Korean minimalism. Ναι, ερωτηματικά. Αυτό δεν ξέρουμε τι μπορεί να παίζει από πίσω πραγματικά σε ό,τι έχει να κάνει με το styling εκεί πέρα. Να πούμε παρόλα αυτά ότι πέρα από Blackpink παρευρέθηκε και ο Jackson Wang. Jackson Wang. Ο Θεός. Ο Θεός που βγαίνει με τα μπουκάλια και τα πίνει on stage. Μας παθαίνουμε και heart attack. Ρε, παιδιά. Αυτό ναι, δεν γίνεται δουλειά έτσι όμως. Να βλέπω εγώ ήρεμη, χαλαρή, ένα ωραίο stage. Δεν γίνεται. Καταρχάς παρακολουθείς Jackson. Άρα το ήρεμη και χαλαρή έχει φύγει ήδη από το μυαλό σου. Για τους δικούς σου λόγους, παρακολουθείς Jackson, δεν θα είσαι ούτε ήρεμος,
ούτε χαλαρός. Γιατί δεν ξέρεις τι θα σου έρθει. Ακριβώς. Δεν ξέρεις τι να περιμένεις πλέον με αυτόν τον άνθρωπο. Magic Man. Το είπε και ο ίδιος. Είναι το μότο του. Τελείωσε. Και Magic Man ήταν και στο Coachella, το οποίο ήταν σε side stage. Δεν ήταν στο main stage. Και έκανε performance και είχαμε το τελείωμα που ξάπλωσε πάνω σε ένα σπαθί και το σπαθί τον διαπέρασε και τελείωσε το δικό του stage. Εντάξει, να είναι καλό άλλο. Είμαι σούλας, άντρα μου, είμαι σούλας, να είναι καλά. Κεφαλικά μοιράζει. Είναι κεφαλικά. Και είχαμε και το transition από κομμάτι σε κομμάτι που σε κάποια φάση απλά ανέβηκε ένας άκυρος πάνω στη σκηνή με κουκούλα και πήγε να τον σπάσει στο ξύλο και είσαι λίγο... Αυτό είναι stage. Σε εμάς που είμαστε παλιές και έχουμε δει performance από Girls' Generation και δεν ξέρω και εγώ πόσα άλλα girl group να ανεβαίνουν. Ανεβαίνουν πάνω άσχετοι. Άσχετοι, άκυροι κάτω από το stage, ανεβαίνουν πάνω και να τις κάνουν attack. Λοιπόν, όχι, μην μου κάνεις τέτοια, γιατί εγώ νομίζω ότι είναι αλήθεια και πραγματικότητα ότι κάποιος ανέβηκε πάνω και παθαίνω με πιάνει μια φρίκη. Οι διαφορές είναι δύο. Υπάρχει το μαύρο, του στείλω ότι άμα γίνει κάτι τέτοιο θα πας κατευθείαν μετά να ψάξεις τα fanfic. Ή θα πάθεις πέντε εγκεφαλικά, γιατί θα πεις «Παναγία μου, τον σκοτώσαν». Για δε. Όχι. Αυτό ήταν. He's dead. Τζάκσον, σε παρακαλώ, στην επόμενη φορά μην μας κάνεις τέτοια. Δε. Όχι, εγώ θέλω να κάνει τέτοια και να κάνει και θέλω να μα... Κοίταξε. Θέλω να μας κάνει περισσότερα από αυτά που κάνει με τον DPR Ion. Δεν μπορώ! Γιατί τέτοια θέλω να βλέπω on stages. Δηλαδή, δώστε μου. Δεν είμαι καλά. Γιατί να πούμε ότι και DPR Ian ήταν στο side stage στην Coachella. Και έτσι όπως έκανε live, εμφανίστηκε και ένας Jackson από πίσω και λες. Τώρα είσαι εκεί πέρα. Τι πας να κάνεις, τίποτα. Απλά ανέβηκε πάνω σκηνή, αγκαλίτσες, φυλάκια, γεια σας. Τέλεια. Είσαι the best man και είσαι λίγο. Όπα. Τέλεια. Αυτά τα interactions θέλω. Τέτοια δώστε μου. Έχει αφήσει idol για idol. Καλλιτέχνη για καλλιτέχνη. Και πολύ καλά κάνει. Ξεκάθαρα, ναι. Δηλαδή, σας παρακαλώ, δώστε μου. Εννοείται. Αχ, θέλουμε αυτά τα interactions. Τζάκσον, μου έχει λείψει. Με το Coachella δεν θα σου λείψει. Αν δει το Coachella. Ναι, ισχύει. Πάρε τα πέντε και πέντε. Κάτσε και πού είσαι. Κλειδώσου στην Κίνα. Δεν θέλω να σε ξαναδώ. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Θα υπάρξει μια σύγχυση. Μια σύγχυση, έτσι, ναι. Μετά θα ηρεμήσουμε. Να πούμε βέβαια το ότι στο Coachella ήθελε να παρευρεθεί και κάποιος άλλος. Όχι βέβαια on stage, αλλά κάτω στο κοινό. Δεν μπορώ. Σε απλούς έτσι ανθρώπους. Είναι dum-dum. Πού πας όμως με τέτοιο όνομα, σαν celebrity. Τι νομίζεις ότι κάνεις. Ποιος νομίζεις ότι είσαι. Είναι η αντίδραση γενικά. Αυτό. Γιατί δηλαδή, κλόουν. Όταν είσαι ο Jungkook λοιπόν, τον BTS, και λες ότι απλά θέλω να δω έτσι ωραία και ήρεμα. Θέλω να δω τις Blackpink Live στο Coachella. Ναι, το είπε. Είμαι άνθρωπος. Τι ζήτησα. Ήταν στο set του The Kid LAROI. Σε αυτό το set. Kid LAROI και το Weekend. Ναι, αλλά δεν μπορείς να νομίζεις ότι θα κοροϊδέψεις τον κοσμάκι απλά κόβοντας αφέλειες. Τι λες. Δεν μπορώ με αυτόν τον άνθρωπο, πραγματικά. Δηλαδή, συγγνώμη, για να καταλάβω λίγο. Η Άρμις, μανίτσα μου! Και από πάνω μέχρι κάτω να κουκουλωθείς, θα σε καταλάβουνε! Δεν καταλαβαίνω, τη δικαιολογία δεν καταλαβαίνω. Το ότι ο άνθρωπος βγήκε μετά και έκανε post στο Weavers, ότι ξέρετε κάτι, εγώ ήθελα να πάω, ξέρω εγώ, απλά... Να το δω, χαρός, ναι. Να το δω, χωρίς μάσκα. Χωρίς καπέλο, χωρίς ρούχα να κρύβουν όλο σου το σώμα, γιατί έχεις και τα τατού τα οποία λες, εντάξει, okay, αυτά τα τατού δεν τα έχει και οποιοσδήποτε. Ναι. Και μου εμφανίζεται αραχτός και light και ξαφνικά βγαίνεις και λες δικαιολογία του ότι ξέρεις κάτι. Εγώ απλά ήθελα να πάω undercover γιατί έκοψε το μαλλί μου, έκανα αυτό το κόψιμο καπελάκι μπροστά. Με χέτι από πίσω, λες και είμαστε στο Stranger Things ας πούμε. Και θα κάνει guest. Ού, φαντάζομαι να κάνει guest στο Stranger. Θα σου πω κάτι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ με αυτό το κούρεμα. Παρόλο που. Ναι, αλλά εκνευρίζομαι γιατί άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Απλά παρόλα αυτά υπάρχουν βιντεάκια να πούμε που έχουν τραβηχτεί και όντω φαίνεται να διασκεδάζει, φαίνεται να κάνει interaction και με τον κοινό που τον έχουν αναγνωρίσει. Είναι πολύ καλούλη. Και είναι πάρα πολύ καλούλη γιατί γύρισε άρον-άρον για να είναι εδώ πέρα. Όχι εδώ πέρα. Μπορεί θα ήταν. Για να είναι πίσω στην Κορέα. Τώρα που μπαίνει στρατό J-Hope. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι ο J-Hope μπαίνει στρατό. Πραγματικά κανείς μας. Our sunshine. Παιδιά, τι θα κάνουμε. Λοιπόν, ο οποίος είχε βγει ο J-Hope στο Weavers στο live, το τελευταίο που έκανα για τους Armies. Και είπε ο ίδιος ότι ναι, μεν το κούκι τρέχει και δεν φτάνει, γιατί μάλλον πλησιάζει και το solo του. Εμείς τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Τέλος πάντων. Οπότε, ενώ έχει βαρύ schedule και πρόγραμμα, γύρισε από Αμερική για Κορέα για να τον προλάβει λοιπόν τώρα που θα μπει στρατό.
Όπου να πούμε ότι όσο ήταν Αμερική το cookie, βλέπαμε πολλές φωτογραφίες από producers Αμερικάνους, το frontman από Run Public, να κάνει tag στο P-Doc και άλλους producers εκεί και Pac PD. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτό το solo που έρχεται του cookie μπορεί να έχει πολλές ωραίες συνεργασίες. Καλά, να σου πω, μην το πάμε στις συνεργασίες για να κλείσουμε το θέμα Coachella, περίμενε εσύ. Να κλείσουμε το θέμα Coachella, ότι ανέφερε ο J-Hope ότι αν δεν ήταν να μπει στρατό θα ήταν και αυτό στην Coachella, γιατί τον κάλεσε η BKG να κάνουν special stage. Αλλά να δώσουμε την information ότι όταν είσαι Korean citizen και πρέπει να μπει στρατό, νομίζω 6 ή 3 μήνες πριν μπει, δεν γίνεται να φύγει από τη χώρα. Ισχύει, το οποίο είναι πολύ δυσάρεστο όντως, γιατί είχαμε δει τη BKG στο stage όταν είχε κάνει ο J-Hope το Lollapalooza, η οποία παρευρέθηκε όντως και κάνανε το Chicken Noodle Soup. Ήταν πάρα πολύ ωραίο να δούμε και το ανάποδο. Αλλά ναι, δυστυχώς δεν γινότανε. Γλιτώσαμε κάποια κεφαλικάκια. Αυτό, γλιτώσαμε ας πούμε κάποια κεφαλικά. Ισχύει, ισχύει. Τα οποία όμως δεν βλέπω να γλιτώνουμε πάρα πολύ, γιατί έχουμε τον Suga, a.k.a. August D. Κρατήσου. A to the G to the U to the S to D. Ποιος, δεν ξέρω που την έχει δει τώρα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Έχει απλώσει εδώ πέρα στο τραπέζι, άπλωσε ένα ολόκληρο χαρτί με ονόματα, έριξε ζάρι και σου λέει όποιο νούμερο πετύχει στο όνομα, εκεί θα κάνει και futuring. Έχει πάρει τους πάντες. Δεν γίνεται να μου κάνεις κομμάτι και να έχεις μαζί τον The Wusang από The Rose. Δεν με λυπάται κανένας εδώ πέρα. Όχι, κανένα. Καταρχάς ξέρετε τους The Rose. Ελπίζω να τους ξέρετε. The Rose. Σας παρακαλώ, κλείστε τα όλα, πηγαίνετε, κάντε έτσι ένα... Περίμενε, όχι να τα κλείσουν όλα, γιατί το... Κάντε ένα break. Πηγαίνετε... Μόλις τελειώσει αυτό το podcast, πηγαίνετε να ακούσετε The Rose. The Rose, το solo, τα solo του Wusang. Τα solo του Wusang, ο οποίος είναι έτσι λίγο πιο sexual. Παιδιά, πραγματικά αυτή τη συνεργασία δεν περίμενα ποτέ στα πιο τρελά μου όνειρα. Είναι καλλιτέχνες οι οποίους αγαπώ πάρα πολύ και οι δύο. Και είναι τελείως διαφορετικό στυλ. Η συνεργασία είναι ακουλή. Δηλαδή... ναι, εγκεφαλικό. να πούμε βέβαια το ότι ο Suga ή ο August D, όπως θέλει να ονομάζεται αυτός ο άνθρωπος, ο Μιάου Μιάου, τη χάσαμε, συνεχίζει κανονικά το storyline, διότι βγήκανε teaser φωτογραφίες και έχει ακόμα το σκάρ στο μάτι, ναι, το οποίο τώρα είναι heel. Ακριβώς, νομίζω ότι τελειώνει η τριλογία που είχε ξεκινήσει πιο παλιά. Με τα respond για τους haters. Έλα, ηρέμησε λίγο. Για αυτά που λέγανε. Ηρέμησε. 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 Ναι, λοιπόν. Έρχεται και αυτό το καταραμένο. Έρχεται και αυτό, να δούμε πώς θα πάει. Δεν θα αντέξω. Να πούμε για κάποιον ο οποίος δεν έρχεται και φεύγει και φεύγει μόνιμα, εκείνο ο Ράβι από τους Βίκς. Ναι. Ο οποίος ανακοινώθηκε, εντάξει, το περιμέναμε. Περιμέναμε όλοι, πραγματικά. Πλέον δεν είναι στους Vicks, γιατί να πούμε ότι οι Vicks δεν τα είχαν σπάσει σαν group, είχαν πει ο καθένας στον δρόμο, το λέγανε πει ότι αν θέλουμε να κάνουμε κάποια στιγμή comeback σαν Vicks, είμαστε όλοι εδώ. Καταρχάς, να πούμε ότι όλο αυτό που τρέχει τώρα με τον Ράβι, τρέχει παράλληλα με το promotion που κάνανε όντως κάποια member από τους Vicks, ο Κένο, λέω και ο Χιόκι. Όλα έτσι γίνονται. Κάνανε promotion κανονικά στους Vicks τώρα. Απλά ο Εν είναι ως ηθοποιός τώρα και δεν μπορούσε να κάνει. Ο Hongbin έχει βγει από τους Vicks παλιότερα για άλλα σκάνδαλα, whatever, whatever. Και ο Ράβι δεν μπορούσε γιατί ήταν στρατό. Έλα όμως που όλο αυτό με το στρατό που έγινε τώρα με τον Ράβι, υπάρχει περίπτωση να φάει μέχρι και 2 χρόνια φυλάκιση για όλο αυτό το σκάνδαλο. Ξέρει η Κορέα να δίνει τα χρόνια έτσι. Ναι. Πάρε, πες μέσα στη φυλακή, δεν σε χρειαζόμαστε. Για άλλα και άλλα, για άλλα, και άλλα πράγματα τους βγάζετε έξω σε 1 χρόνο και κάτι μήνες. Ισχύει. Τέλος πάντων. Η δίκη αναμένεται ακόμα. Δεν ξέρουμε τα αποτελέσματα παρόλα αυτά. Θα τη γλιτώσουμε. Δεν θα τη γλιτώσουμε, μάλλον. Θα δούμε πώς αυτό. Η ποινή δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική. Επίσης, έχει βγάλει εννοείται apology letter ο ίδιος και τα members για τους fans, για όσους τους στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια. Είχε βγάλει ένα ωραίο letter. Να πούμε ότι και στο show που βρισκόταν το. Two days, one night. Καταραμένο αυτό το show. Το show καταραμένο πραγματικά. Είναι λίγο ένα ξεμάτιασμα. Ναι, όλη η σεζόν σχεδόν που είχε μέσα τον Ράβι ως main cast έχουν κατεβάσει τα επεισόδια. Διαγράφτηκαν, ναι. Και έχουν κατεβάσει και στο παρελθόν άλλη σεζόν για άλλο σκάνδαλο με τον Τζον Τζουν. Αχ, πώς λεγόταν, κάτι που ήταν στο σκάνδαλο με τον Σούγκρι που ήταν μέσα σε αυτό το infamous chat που βγαίναν τα βίντεο και οι φωτογραφίες. Ναι, ο Τζανγκ Τζον Γιάνγκ, ο οποίος όντως και αυτός λόγω φυλάκισης, είχε κατέβει και εκείνη η σεζόν που ήταν main cast και αυτός. Οπότε πολλοί fans είναι σε φάση,
Τι γίνεται, τι γίνεται. Ένα ξεμάτιασμα. Ναι. Δεν ξέρω, σε όλο το show ένα ξεμάτιασμα. Παρ' όλα αυτά, να πάμε σε κάτι θετικό με το στρατό, να πούμε ότι βγήκε ο αγαπημένος μας Young K. Από Day6. Παιδιά, αυτό το group. Ακούει κανένας Day6. Θέλω να, επίσης να κάνετε άλλο ένα break. Όχι break, όταν τελειώσει και το μαζί με τους The Rose. Κρατήστε σημειώσεις. Σημειώσεις. Από εδώ. Μαζί με The Rose να πάτε να ακούσετε και τις υπερκομματάρες που έχουν οι Day6. Υπερκομματάρες, παιδιά. Δεν υπάρχει skip να κάνεις σε κανένα άλμπουμ. Σε κανένα. Και μάλιστα να πούμε ότι δούλευε σε πολλά, αν όχι όλα τα κομμάτια του Young K. Όχι σε όλα είναι. Ναι. Οπότε μιλάμε για έναν φοβερό καλλιτέχνη. Οπότε αναμένω τώρα με τα δύο members πλέον που έχουν μείνει εκτός στρατού, το Songjin και το Young K, αν θα δούμε κάτι ο να Songjin γίνεται. Ο Songjin πρέπει να είναι σπίτι, να φροντίσει την οικογένεια και τα υποθετικά παιδιά που έχει κάνει, γιατί ναι, στο μυαλό μας εμείς τον έχουμε παντρεμένο με παιδιά, εντάξει. Ο Songjin είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση ανθρώπου, παιδιά, δεν ξέρω. Που είναι σπίτι, προσέχει τα παιδιά, έχει τη γυναικούλα του, είναι παντρεμένο. Είναι το fanfic που έχουμε δημιουργήσει μεταξύ μας. Χαρά, ζει ο άνθρωπος, ζει του. Τελείωσε. Ναι, όχι, πάρα πολύ ωραία. Όπως πάρα πολύ ωραία είναι που είδαμε και την Jessie επιτέλους σε καινούργια εταιρεία. Αλλά μη σοκάριστε. Είναι το More Vision του Jay Park. Δηλαδή. Κοίτα. Περίμενε και δεν το περίμενε. Αυτό ακριβώς. Το περίμενα, δεν το περίμενα. Γιατί με τα λόγια τα δικά της σε παλιότερες συνεντεύξεις, έτσι πώς μας τα έλεγε, είναι σαν να μας παρουσιάζεται ότι αχ, θα ήθελα να ξεκινήσω δική μου εταιρεία. Έλα όμως που μάλλον δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Εντάξει, το μωρί πρώτα και μετά κάνει δηλώσεις. Ακριβώς, ακριβώς. Να πούμε ότι δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα, βέβαια, να κάνεις μια εταιρεία. Η ίδια ήταν στην B Nation πριν, την εταιρεία του Σάι, για 3 χρόνια. Τα σπάσανε πάρα πολύ καλά. Δεν είχε να πει κάτι για τη συνεργασία τους, από όσο ξέρουμε. Okay. Αλλά είναι αυτό που μένα με προβληματίζει. Θα δούμε την ίδια Jessie που ξέραμε, ή αλλάζει και το όλο vibe της τώρα, γιατί έχουμε άλλο production team. Έχουμε άλλη εταιρεία, έχουμε άλλα πράγματα. Ίσως και άλλα collaboration, though. Σταμάτα με τα collaboration, εσύ. Σταμάτα. Ναι, παιδί μου. Μπορεί να δούμε να διαφημίσει κανένα σότζου. Ναι, του Jay Park. Το βλέπω. Αυτό. Μόνο σότζου. Το βλέπω. Γιατί και η εταιρεία του Jay Park έχει πολλούς καλλιτέχνες από κάτω. Οπότε μπορεί να δούμε πραγματάκια ωραία και ενδιαφέροντα. Υποτίθεται ότι ο Jay Park ήταν ένα ζεμπόι group, όχι. Ο Ζίκο. Ο Ζίκο ήταν. Νομίζω και ο Jay Park ήταν κάποια στιγμή να ετοιμάσει boy group. Ή αυτό το όνειρο απλά κάπου έφυγε. Left the chat. Όχι, όχι, όχι. Εδώ είμαστε για να περιμένουμε να τα δούμε αυτά να γίνονται λοιπόν. Εντάξει, τώρα περιμένουμε τη Σαντόρ, το boy group. Αυτό, high boys. Εγώ βασικά περιμένω, συγγνώμη που διακόπτω. Παρακαλώ. Πώς λέγεται να δεις ένα variety που παίζει τώρα, Boys Planet? Ναι, ναι. Δεν το βλέπω, αλλά παρακολουθώ από εδώ και από εκεί. Το TikTok φταίει. Αυτό, και θέλω να βγει το τελικό group, γιατί ήδη έχω κάποια biased members. Δεν θα τα πω, δεν θα τα ανοίξω τα χαρτιά μου ακόμα, αλλά είναι αυτό. Να γιατί δεν μ' αρέσει να βλέπω τέτοια show. Γιατί τώρα είμαι on the edge. Τύπου θα είναι αυτός που μ' αρέσει μέσα στην τελική ομάδα. Θες να μιλάς στο μικρόφωνο, καλά θα το, ναι, γιατί τώρα είμαι λίγο. Ναι, και τώρα ξέρεις. Ευχαριστώ. Γι' αυτό εγώ είχα δει μόνο την πρώτη σεζόν του Produce με τις IOI και μετά δεν ξανάδα τίποτα. Όπου μην ξεχνάμε την αγαπημένη μας Nat, Mnet, η οποία θα ξανακάνει Queendom και το ονομάζει Queendom Puzzle τώρα για Global Girl Group. Έλα, παράταμε. Δηλαδή, άρα πάμε σαν τρίτη σεζόν στην ουσία για girl groups. Με ποιον έκλεισε συμβόλαιο Global. Καλά, το Global είναι αστείο, αλλά ξέρεις τι, μας κάνουν teasing λέγοντάς μας ότι το Μάιο που θα αναφέρουμε τα groups που θα είναι μέσα, δεν θα τους περιμένετε και είναι μεγάλα ονόματα. Συγγνώμη, δηλαδή θα πάνε groups και απλά μετά θα βγάλουν member από είναι, τα φένα. Δεν ξέρω ακριβώς. Για να λέγεται puzzle. Μπορούσε. Αλλά είναι τύπου, είναι active girl groups που είναι τώρα. Οπότε μη δούμε τίποτα Ive, μη δούμε τίποτα La Seraphim, μη δούμε τίποτα active girl groups τέτοιου είδους και γελάμε. Oh my god. Μη δούμε ESPA και εκεί θα είναι το μεγάλο το αστείο. Αλλά η ESPA είπαμε κάνουν comeback τώρα. Μάλλον. Ναι. Άμα δεν γίνει καμιά άλλη στραβή, κάνουν comeback αυτό τώρα. Θέλω να δω όμως πώς θα συνεχίσει όλη η εταιρεία και το πώς θα πηγαίνουν τώρα που έφυγε ο Ισουμάν. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν είναι πλέον να ελέγχει όλα αυτά που βγαίνουν ναι, στο κοντάκι. Θα δούμε πολλές αλλαγές σίγουρα στην SM. Θα δούμε πολλές αλλαγές τώρα στην SM, απλά θα φύγουν. No. Θα δούμε, θα δούμε. Αυτό. Νομίζω ότι εδώ είμαστε. Μην γίνει και καμιά άλλη στραβή και κόπη πάλι. Πραγματικά, αυτό το... πραγματικά. Ρημάδι, να κλείσουμε το επεισόδιο. Τρίτη φορά είναι αυτή. Να κλείσουμε το επεισόδιο σήμερα λίγο νωρίτερα αυτή τη φορά. Λυπηθείτε μας. Και να έχουμε να πούμε την επόμενη ίσως πιο πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε και σε αυτό το επεισόδιο. Μπορείτε να μας ακούτε κάθε τρίτη στις 3 στο Spotify και να μας ακούτε και να μας βλέπετε με video spoilers yes. κάθε Σάββατο στις 3 ή μπορεί και λίγο αργότερα, ξέρω. Μέχρι τις 6 θα έχει βγει τέλος πάντων. Και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Bye bye. Γεια σας. Yeah.